Είμαστε σε ένα χωριό στα Λαγκαδίκια. Εδώ γεννήθηκε ο Αριστίδης ο Πακρατίδης. Το σπίτι του είναι αυτό δίπλα μας. Το παιδί αυτό που το ονομάσανε Δράγο, το ξέρω από μια σταλιά μωρό. Δηλαδή, όπως τον κατηγορέσανε, κακός. Και βέβαια θα είναι κάποιοι άλλοι και πήγαν για να καλύψουν τον άλλον. Και το παιδί το εκτελέσανε τζάμπα. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ήσυχο, δεν πείραζε κανέναν. Δεν το πίστεψα, λέω, το παιδί αυτό να κάνει τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται. Ήταν ένα αθώο παιδί. Ο Παγκρατίδης ήταν ένας εφιάλτης που κρατούσε σε ομοιρία 1 εκατομμύριο κατοίκους. Όταν ο Παγκρατίδης συνελήφθη διότι παραβίασε το άσυλο του ορφανοτροφείου και παρέμεινε εκεί στο δωμάτιο μιας νεαρής κοπέλας, πολλοί είπαν τότε ότι είναι κάποιος ανώμαλος που βρέθηκε εκεί πέρα μέσα. Συλλάβανε ένα χαμίνι έτσι και να το φορτώσουν τις κατηγορίες. Το συλλάβανε από αυτό φόρο και το παραδέχτηκε και το ομολόγησε και το δικαιολόγησε. Τα βάσανα από το άλλο ο Παγκρατίδης είχε από εδώ και τα ποδάρια δεν υπήρχαν, τα βγάλανε εδώ. Ήρθαμε στο Μιχαλίο που δούλευα να πάρουν συνέντευξη. Και την άλλη μέρα έρχονται οι χωροφύλακες και με παίρνουνε και με πάνε στη γέφυρα εδώ στην Επτάλοφο και με σκόμουν ψηλά και περίμενε να περάσει ένα τρόνο και να με φουντάρουν κάτω. Τέτοια πράγματα έχω τραβήξει. Και λέω, πού είναι η Ελλάδα, πού είναι. Ζήτησε ένα τσιγάρο αυτός ο άνθρωπος. Και πήγε ένας φαντάρος και του πρόσφερε το τσιγάρο. Και ο αξιωματικός τον τράβηξε, πήγε να τον αποτρέψει. Και ο φαντάρος αυτός, ο οποίος μετήχε στο απόσπασμα, όχι το εκτελεστικό, αλλά αυτό που συνόδευε, επέμενε και του είπε, όχι κύριε Λοχαγέ, το δικαιούται και θα το καπνίσει. Και του κάπνισε το τσιγάρο του και έκανε μετά το τελευταίο τσιγάρο ακριβώς. Και μετά τον κατέβασαν υποβασταζόμενο, διότι αντιστέκονταν. Και τον σέρνανε προς το σημείο εκτελέσεως. Ο παπάς που πήγε και τον κοινώνησε, είπε λέει, «Πάτερ, είμαι αθώος». Και φώναξε, «Είμαι αθώος, τζάμπα που με σκοτώνει. Είμαι αθώος». Δηλαδή και η τελευταία του λέξη ήταν «Είμαι αθώος».